Ομοί πολιτική παρέμβαση καταγγέλει ο Γιάννης Χατζηθεοδοσίου για την αποπομπή του από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος. Η παρέμβαση της οποίας στα μείζωνα ζητήματα υπήρξε ουσιαστική με θετικά αποτελέσματα. Ο μέχρι τώρα πρόεδρος της ΚΕΕ μίλησε για πρόθυμα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής που έθεσαν θέμα αντικατάστασής του 6 μήνες μετά την ομόφωνη εκλογή του, τονίζοντας πως πρόκειται για γεγονός που δεν έχει συμβεί ξανά στην ιστορία του επιμελητηριακού θεσμού. Δεν υπήρχε κανένα σημάδι που να αποδείχνει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Είναι φανερό ότι υπάρχει μια ομή παρέμβαση από τον κύριο Μπραντάκο, Γενικό Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος συγκάλεσε τους 7 και ζήτησε την αποπομπή μου με το σκεπτικό ότι θεωρεί ότι οι δηλώσεις που κάνω ή όλα όσα αναφέρω κάθε φορά, που αυτά αναφέρω, θυμίζω, και στην πορεία μου ως Πρόεδρο του Μετρητή, έχω περάσει 5 κυβερνήσεις. Ο επιμελητηριακός θεσμός είναι 150 χρόνια, δεν υπάρχει παρόμοιο φαινόμενο. Αυτό που ακούστηκε, και επιτρέψτε μου, διαρρέει από τους ίδιους προς τα έξω, είναι ότι δεν άρεσε η παρέμβαση που νομίζω ότι αυτό το διάστημα έχει φανεί ότι είναι τεράστια και τα αποτελέσματα θετικά. Η παρέμβαση που έχει η Ένωση Επιμελητηρίων της Ελλάδος, όπου νομίζω ότι έδειξε ότι και μπορεί να βοηθήσει και να αλλάξει αποφάσεις και να στηρίξει στην πιο κρίσιμη περίοδο που υπάρχει στην οικονομία της χώρας μας. Είμαι επιμελητηριακός και το έχω αποδείξει, δήλωσε ο Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, χαρακτηρίζοντας το όλο γεγονός ως μία επίθεση προς τον ίδιο το θεσμό. Θεωρώ ότι αυτή η ομή παρέμβαση του κ. Μπρατάκου, εκμεταλλευόμενος τη θέση, δεν κάνει καλό, κάνει πάρα πολύ κακό, και επιμένω και στην κυβέρνηση αλλά και στο ίδιο το κόμμα, γιατί ένα θεσμό ο οποίος λειτουργεί με μια φιλοσοφία και λογική που πάντα ψάχνει να βρει τη λύση και όχι το πρόβλημα, δεν τον υποδαβλεί, δεν δημιουργεί τέτοια ζητήματα τα οποία αποτελούν κακό προηγούμενο. Και βεβαίως να σας πω, και είναι επίσης τιμή μου, ότι δεκάδες επιμελητήρες σε όλη τη χώρα βγάλαν ανακοινώσεις καταδικάζοντας το γεγονός και από την Πελοπόννησο πάρα πολλά επιμελητήρια. Και αυτό αποδεικνύει ουσιαστικά ότι αυτή η ενέργεια δεν μπορεί να περάσει εύκολα, γιατί δεν είναι προς το πρόσωπό μου, είναι προς το θεσμό.